Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Διαφορετικό σκηνικό, διαφορετικό unboxing σήμερα. Έκατσα για καφέ σε μια καφετέρια εδώ στο κέντρο και λέω γιατί να μην τα στήσω όλα, να κάνω και το unboxing εδώ, ωραίο περιβάλλον έχει. Αν και μπορεί να ακούτε λίγο παράσιτα από το πλάι, έχει ένα συντριβανάκι, αλλά κατά τα άλλα νομίζω θα είναι καλά. Θα δούμε το Xiaomi Redmi Note 4, είναι international version. Είναι 3GB, έχει μέσα RAM 64GB χώρο. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε πέσει η τιμή του όταν έγινε η παραγγελία αυτού γύρω στα 130€. Ήταν τότε που είχε εκπτώσεις η Xiaomi και το πήρα σαν δεύτερο τηλέφωνο. Είχατε δει το Yukitel τις προάλλες, αυτό το έδωσα στον αδερφό μου. Εγώ ως δεύτερο κινητό βρήκα και θεώρησα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσω αυτό. Ο επεξεργαστής του είναι ο Helio 20 στα 2,10 GHz, δεκαπύρινος. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε λίγο υπερβολή δεκαπύρινος, αλλά εντάξει. GPU είναι η Mali T880. Η οθόνη του είναι 1920x1080 Full HD. Είναι ARC 2.5D από ό,τι διάβασα όταν έκανα την παραγγελία. Το λειτουργικό του τρέχει το MIUI το 8 και είναι 5.5, θεωρείται phablet, αρκετά μεγάλο, αρκετά όμορφο, dual sim, αλλά πάμε να το δούμε κιόλας, να το δείτε κι εσείς, το δω κι εγώ. Η αλήθεια είναι πως όταν γυρίζεις έξω βίντεο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, λόγω θορύβου, λόγω πολλών παραμέτρων. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην είναι τόσο ο ήχος να γραφτεί αρκετά καλύτερα. Και αυτό εδώ είναι το κινητό. Έρχεται προστατευμένο όπως βλέπετε. Πάντα μου αρέσουν αυτές οι συσκευαστές της Xiaomi. Θα το βάλω εδώ. Αυτό εδώ είναι το κινητό λοιπόν. Note 4, το κουτί απλό, όμορφο, πρακτικό. Έχει πίσω κάποια χαρακτηριστικά. Η κάμερά του η μία είναι 13 MP πίσω. Η μπροστινή είναι 5, κλασικά πράγματα για τη Xiaomi. Επίσης η μπαταρία του είναι 4000 mAh. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πως είναι μέσα. Βλέπετε έχει τα προστατευτικά αυτοκόλλητα. Τώρα γιατί αυτό και όχι το Pro? Να σας πω την αλήθεια, τη στιγμή που είδα την παραγγελία, όταν έγινε η παραγγελία, το συγκεκριμένο έχει 134€ σε προσφορά, που σημαίνει ότι ήταν υπερβολικά καλή τιμή. Ήταν το μοντέλο με τα 64GB χώρο μέσα, το οποίο το θεωρώ overkill. Επίσης για τις απαιτήσεις μου θέλω δεύτερο κινητό, οπότε δεν χρειάζομαι κάτι super duper wow. Χρειάζομαι κάτι το οποίο να έχει αρκετή χωρητικότητα για να τρέξει κάποιες εφαρμογές όπως παιχνίδια και εκεί έχει δύο πραγματάκια. Και ως assist και κινητό να το έχω ως δευτερεύον σε συνδυασμό με το πρώτο. Και ίσως κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω και μόνιμα, θα δούμε αν δεν πάρω κάποιο άλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι όμορφο, νομίζω είναι το σαμπανιζέ το χρώμα, το rose gold, αλλά στην ουσία σαμπανιζέ θεωρείται. Και η συσκευή από μπροστά είναι αυτή εδώ, πανέμορφη, και από πίσω rose gold. Ας το βάλω όμως λίγο στην άκρη, να δω τι άλλο έχει μέσα στη συσκευασία. Όμορφη, πρακτική, λιτή συσκευασία. Έχει προφανώς, τι είναι αυτό, είναι κάποιες βασικές οδηγίες στα αγγλικά ή στα κινέζικα. Στα κινέζικα, ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, τώρα πλέον όλοι ξέρουν να ανοίξουν ένα τηλέφωνο. Είναι η κάρτα της εγγύησης, είναι η υποδοχή, το συνδετηράκι για να αλλάζεις την, να ανοίγεις την SIM. Παίρνει δύο καρτούλες μέσα, είναι the dual SIM. Η μία είναι nano και η άλλη είναι micro SIM. Και αυτό αν είχατε δει και στα προηγούμενα και στο Yukitel που είχα ανοίξει, γίνεται γιατί στη θέση της μίας μπορείτε να βάλετε την SD την κάρτα, η οποία υποστηρίζει μέχρι και 128GB. Επίσης μέσα έχει ένα φορτιστή. Στα πόσα είναι, αυτός εδώ είναι απλοϊκός, δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Όχι, αυτά είναι. Ιδιαίτερα απλό unboxing, ενώ δεν έχει πολλά πράγματα. Ο φορτιστής είναι αυτός εδώ. Στα 2000 mAh είναι fast charge, οπότε εντάξει. Τα ήθελα, η αλήθεια είναι, αυτό το κινητό είναι σαμπανιζέ, είναι rose gold, να ήταν και ο φορτιστής σε λευκό ίσως χρώμα για να ταιριάζει, είναι λίγο ατέριαστο, αλλά ναι, βασικά είναι πολύ ατέριαστο, α, δείτε λίγο. Μαύρος φορτιστής, αλλά πείτε, στην ουσία αυτό δεν το χρησιμοποιήσω καν, οπότε εντάξει, θα πάει στην άκρη, όπως τόσοι άλλοι φορτιστές της Xiaomi που έχω. Αυτό εδώ είναι το κινητό, να σας το δείξω. Μπροστά βλέπουμε τις δύο κάμερες.
πλήκτρα υποδοχής, έχει touch πλήκτρα, δεν είναι φυσικά κουμπιά να μπορείς να τα πατήσεις, είναι touch πάνω στο bezel. Είναι αρκετά ωραίο, 385 γραμμάρια, αρκετά ελαφρύ τηλέφωνο. Βέβαια, για κάποιο λόγο, αν και 5,5, δεν φαίνεται για 5,5, δηλαδή είναι αρκετά όμορφο και βολικό στο χέρι, δηλαδή χωράει άνετα στην παλάμη. Έχω μεγάλη παλάμη, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αρκετά καλό, αρκετά ωραίο. Έχει όμορφη επιφάνεια, από όσο μπορώ να καταλάβω η πίσω επιφάνειά του είναι μεταλλική. Ή έστω, μάλλον, ναι, θυμάμαι σε ποιο ήταν, στο Note το 3 το Pro που είχα πει ότι ήταν πλαστική και με κράξανε γιατί κατά λάθος παρέλειψαν να πω ότι είναι μέταλλο και πλαστικό. Πίσω βλέπουμε τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, βλέπουμε έχει flash και την κάμερά του. Δύο φυσικά κουμπιά από αυτήν την πλευρά, από την δεξιά πλευρά, τα οποία είναι πολύ πιο βολική από την αριστερή όπως έχουν κάποια άλλα. Και από την αριστερή πλευρά βλέπουμε την υποδοχή για τη SIM. Για τη SIM ή για τις, βασικά τεχνικά για τις δύο SIM και για την SD. Στο κάτω κομμάτι, να σας δείξω εδώ πέρα, να το δείτε και εδώ, αλλά και εδώ, την micro USB, έχουμε speaker και ηχείο, από όσο ξέρω πρέπει να είναι ένα και ένα, και έχουμε τις δύο βίδες που συγκρατούν το σασί. Είναι αρκετά όμορφο, αρκετά πελαφρύ, ξαναεπαναλαμβάνω, 385 γραμμάρια. Μ' αρέσει και το χρώμα του, να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει και κάποιο λόγο που είναι σε τέτοια φάση. Αν και κατά πάσα πιθανότητα θα μπει σε θήκη, οπότε γενικά όλα τα κινητά που έχω μπαίνουν σε μία θήκη. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε, να δούμε πρώτα όπως πριν να τα ανοίξω. Αυτό δεν είναι screen protector ή είναι screen protector, δεν είναι screen protector. Αρκετά όμορφη οθόνη, έχει μπαταρία ελπίζω. Έχουμε το πρώτο boot. Το MIUI είναι η αλήθεια, είναι ανάλογα με τις βερσιόν που έχει. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι super εντυπωσιασμένος από την υλοποίηση του λογισμικού, αλλά σίγουρα έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα γίνεται δικάμερο. Από τη μία έχω την 4K που βλέπετε το κινητό από πάνω, και από εδώ έχουμε την Xiaomi την γη την απλή. Swipe to unlock. Εδώ θα το κολπώ προς τα πάνω, γίνεται σε σχέση με όλα τα άλλα κινητά. Η φωτεινότητά της προφανώς και ρυθμίζεται. Φαίνεται αρκετά εντυπωσιακή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά σκοτεινά τα χρώματά της σε σχέση με οτιδήποτε άλλο έχω δει. Ακόμα και με το Mi Pad έχει πολύ πιο σκοτεινή οθόνη. Αρκετά γρήγορο, τουλάχιστον είναι ελαφρύ το interface, οπότε δεν θα είναι τόσο βαρύ για αρχή. Έχει διάφορες εφαρμογές προεγκατεστημένες, το updater και 1000 πραγματάκια. Είναι αρκετά πρακτικό, ειδικά αν μπουτάρεις, αν βάλεις φορτώσεις μέσα στο κινητό ROMs, official ή οτιδήποτε, μπορείς να κάνεις flash απευθείας μέσα από το κινητό χωρίς πολλά. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι κινέζικες τουλάχιστον ROM έχουν τον κίνδυνο ότι δεν έχουν το store και πρέπει να κάτσεις ή να το πειράξεις. Έχουμε τις υπηρεσίες της Google, κάτι θετικό. Μέχρι να κάνει τα update του, πάμε λίγο να δούμε το σύστημά μας. Τι ακριβώς έχει αυτό το κινητό, τα χαρακτηριστικά του και από μέσα. Η version του Android που τρέχει είναι η 6R, δεν είναι η 7R. 7R τρέχει το Mi Pad. 8160 η MIUI Global, η version που τρέχει μέσα. Δεκαπύρινος λέει, max έως 2000 GHz, 10 GB RAM επαναλαμβάνω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρακτικό και βολικό στο χέρι, δηλαδή, και το κόψιμό του είναι ωραίο, αν δείτε, έχει αυτό εδώ το όμορφο φινίρισμα γύρω γύρω. Είναι πανέμορφο τηλέφωνο, πολύ όμορφο. Γενικά, ναι, φτιάχνουμε φύγη και χωριστική, νομίζω ότι είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή, wow. Εμφανισιακά νομίζω είναι κάτι ξεχωριστό, θυμίζει λίγο iPhone σε κάποια σημεία, αλλά γενικά είναι ένα mix grill, θα λέγει κάποιος, από διάφορα κομμάτια διάφορων όμορφων κινητών σε ένα. Βλέπουμε αυτήν εδώ την μπάρα, την λευκή, η οποία δεν είμαι σίγουρος αν φωτίζεται ή όχι, εδώ θα σας γελάσω. Λοιπόν, και αφού έγινε και το σετάρισμα, ελπίζω, πάμε να δούμε στο YouTube
λίγο την ποιότητα του βίντεο. Η αλήθεια είναι τώρα με το... Ελπίζω να μπορείτε να τη δείτε καλά με την 4K επάνω. Τα ηχεία του είναι αρκετά καλά, μ' αρέσουν, είναι ικανοποιητικά, δεν θα έλεγα ότι είναι super duper wow ή κάτι το τρελό. Είναι ικανοποιητικά, θα μπορούσε να είναι και πιο δυνατά, αλλά τουλάχιστον ακούς, ειδικά σε εξωτερικό χώρο, αν σκεφτείτε ότι έχουν και τις παρεμβολές από δίπλα. Η οθόνη του είναι καλή, είναι αρκετά καλή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με έχει ξετρελάνει τόσο πολύ όσο για παράδειγμα στο Yukitel. Το Yukitel, αν και είναι πιο φθηνό, είχε πολύ πιο όμορφη οθόνη από αυτό. Να κάνω και την αποφώνηση. Το κινητό είναι αρκετά καλό και στιβαρό, έχει πολύ όμορφο σχεδιασμό. Γενικά μου αρέσει περισσότερο εμφανισιακά από ότι το Note του αδερφού μου, το 3 το Pro. Είναι αρκετά βαρύ και έχει καλό κράτημα στο χέρι. Η αλήθεια είναι ότι η οθόνη του δεν με εντυπωσίασε, αν και 1080p με πάρα πολύ καλό pixel density, 401 ppi, το οποίο είναι τρομερό αν το καλοσκεφτεί κάποιος, αλλά μου φαίνεται αρκετά σκοτεινή. Βέβαια, σε εσωτερικό χώρο ίσως να είναι καλύτερα και να φανερώνεται περισσότερο, μια και είμαι έξω και κάνω το unboxing. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ότι δεν με κουράζει τόσο, και ας είμαι έξω για να διαβάσω ή να δω οτιδήποτε. Ηχεία αξιοπρεπή και ικανοποιητικά. Επίσης, 130 ευρώ πάρθηκε σε προσφορά, η κανονική τιμή τώρα παίζει να είναι γύρω στα 170. Πιστεύω ότι σε τέτοια λεφτά είναι καλύτερο value ίσως το Note το 3 το Pro, αν το βρει κάποιο ακόμη, αν και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η διαθέσιμη στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με έκανε να το διαλέξω είναι πέρα από την τιμή του, αυτό που πρόσφερε στην τιμή στα 130 είναι ο επεξεργαστής, ο δεκαπύρινος, το 1020, για τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι technical guy, δεν ξέρω τόσο πολλά συγκριτικά με επεξεργαστές. Πολλοί λέτε διάφορα για τα unboxing, αλλά το κανάλι όσο το παρακολουθείτε ξέρετε ότι είναι εμπειρικό, δηλαδή σε φάση αγοράζω και κάποια τα μελετάω πριν, κάποια με τη χρήση και την εμπειρία καθώς τα χρησιμοποιώ, βλέπω αν μου ταιριάζουν ή όχι. Όπως και να έχει, 64 GB εσωτερικό χώρο μου πρόσφερε το συγκεκριμένο με όλα τα υπόλοιπα 3 GB RAM κλπ. Αρκετά όμορφο. Τώρα βέβαια αλήθεια να το αγοράσετε ή όχι, να σας πω αν το βρείτε σε προσφορά στα 130-140, νομίζω ότι είναι καλό value, ειδικά για το χώρο που έχει τα 64 GB. Θα έχω link στην περιγραφή, από το GearBest πάρθηκε. Επίσης νομίζω όμως ότι συγκριτικά και τώρα καθώς το κρατάω, μ' αρέσει πάρα πολύ αισθητικά ξαναλέω, αλλά το Yukitel, το U20 Plus, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνεται πολύ καλύτερο value, έχει πολύ καλύτερη οθόνη. Θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες, δείγματα στο τέλος, ένα μικρό mini κλιπάκι και κάποια, νομίζω θα το βγάλω και από την προσινή κάμερα να δούμε πως γράφει ή όχι. Αυτό ήταν από μένα το Note 4. Είμαι ο Κώστας, check tech now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας! Saffron!